κύριε Κιμήτρη. Το είδαμε και αυτό να συμβαίνει στον τόπο μας. Κομπίναμε μάσκες εν μέσω πανδημίας. Τις δίνει δωρεάν το Υπουργείο Υγείας. Κάποιοι αποφάσισαν να κάνουν κάτι άλλο. Μάλιστα, αποφάσισαν να τις πουλήσουν για ίδιον όφελος, γι' αυτό και μετά την καταγγελία που υπέβαλε στην αστυνομία ο Διευθυντής Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας ότι βρέθηκαν να πολλούνται τέτοιες μάσκες συγκεκριμένου τύπου, τις οποίες εισήξε η Δημοκρατία και με σκοπό να τις δώσει σε ιδιώτες, επιχειρήσεις, καθώς και στο δημόσιο τομέα λειτουργούς της πρώτης γραμμής υγείας κλπ. Βρέθηκαν να πολλούνται. Καταλήξαμε βέβαια σε φαρμακευτική εταιρεία στη Λεμεσό, η οποία διέθεσε αριθμό μασκών ίδιου τύπου με αυτές που είχε εισάξει η Δημοκρατία και παρέδωσε σε αυτούς τους οργανισμούς που έχω αναφέρει προηγουμένως και από εκεί άρχισε η διερεύνηση της υπόθεσης. Τη συγκεκριμένη φαρμακευτική εταιρεία την προμήθευσε 27χρονος, ο οποίος βέβαια συνελήφθη με ένταλμα σύλληψης, καθώς και 55χρονος, οι οποίοι και οι δύο κατέληξαν για 8 μέρες στα αστυνομικά κρατητήρια για διευτόλυση των αστυνομικών ανακρίσεων. Πόσες μάσκες πρόλαβαν να πουλήσουν και τι ποσό έλαβαν? Η συγκεκριμένη φαρμακευτική εταιρεία προμηθεύτηκε από τον 27χρονο 16.000 μάσκες, έναντι βέβαια τιμολογίων και έναντι έκδοσης επιταγής της εταιρείας φαρμακευτικής, η οποία τις διέθεσε σε φαρμακεία, τα οποία συγκεκριμένα φαρμακεία τα διέθεσαν προς πώληση. Αυτοί οι δύο πώς βρήκαν τις μάσκες του κράτους? Δεν σας άκουσα, παρακαλώ, επαναλάβετε. Αυτοί οι δύο πώς βρήκαν τις μάσκες που έδινε το κράτος, υποτίθεται δωρεάν? Αυτοί οι δύο, ο 55χρονος είναι πρόεδρος συγκεκριμένου συμβουλίου, το οποίο παρέλαβε εκ μέρους των μελών του συμβουλίου αριθμό μασκών, γύρω στις 60.000 μάσκες, με σκοπό να τις διαθέσουν στα 4.500 μέλη, και φαίνεται, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουμε, και είναι και η υπόθεση που διερευνούμε, αριθμός από αυτές τις μάσκες πωλήθηκαν στη συγκεκριμένη φαρμακευτική εταιρεία. Ύποπτα είναι τα δύο αυτά πρόσωπα, τα οποία, όπως έχω αναφέρει, βρίσκονται υποκράτηση. Τα δικήματα τα οποία διερευνούμε είναι αυτά της συνωμοσίας προς διάπραξη αγωγήματος, της κλοπής, της απάτης, της απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς βέβαια και της παραβίασης του περιλιμοκάθαρσης νόμου. Αλλά αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ανέλαβαν να προμηθεύσουν τα μέλη τους με μάσκες, ξέρετε ότι με βάση τις μαρτυρίες που έχουμε και θεωρούνται ύποπτοι βέβαια, τις διέθεσαν για ίδιο όφελος, στερώντας ιδιώτες και λειτουργούς υγείας πρώτης γραμμής από τις μάσκες, οι οποίες είναι απαραίτητες για λόγους προστασίας, για μη εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού, τώρα ειδικά που αναμένεται μερική ή και πλήρη άρση των περιοριστικών μέτρων. Και τους ανακαλύψαμε από το είδος της μάσκας, κύριε Σωτηριάδη? Υπάρχει έναν είδος μάσκας, το οποίο είναι αυτό το οποίο εισήξε η Δημοκρατία. Συγκεκριμένα η παραγγελία ήταν γύρω στα 9 εκατομμύρια μάσκες συγκεκριμένου τύπου, που υπάρχει, είναι συγκεκριμένος τύπος, οι οποίες παραγγέλθηκαν από τη Δημοκρατία. Εισήχθησαν οι μισές περίπου, οι οποίες έχουν ήδη διαθεθεί για να παραχωρηθούν δωρεάν, όπως έχω αναφέρει, σε διάφορους οργανισμούς όπως τους έχω περιγράψει. Και γινόταν έλεγχος από τις φαρμακευτικές υπηρεσίες και είπαν ότι βεβαίως, κάτι... αυστηρός έλεγχος, διότι αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για χρήματα του κράτους, γινόταν αυστηρός έλεγχος και καταλήξαμε στην υπόθεση αυτή την οποία διερευνούμε. Και αυτοί έδωσαν πόσες μάσκες, έναν τυπίου πόσου, για να δούμε και το... Υπάρχει αυτή τη στιγμή η προμήθεια της συγκεκριμένης φαρμακευτικής εταιρείας με 16.000 μάσκες, τις οποίες και ψάχνουμε. Μέρος βέβαια από αυτές έχουμε βρει και έχουμε κατάσχει.
μάσκες αυτές πολλούνταν προς 37 σεντ η μία στα φαρμακεία σε πολύ χαμηλότερη τιμή από ό,τι ήταν η τιμή της, την οποία η Δημοκρατία τα εισήξε. Η Δημοκρατία εισήξε τις μάσκες αυτές έναντι των 53 σεντ κάθε μία. Αλλά τους τις έδωσε δωρεάν και αυτοί πήγαν να τις πούλησαν. Και είναι 100% το κέρδος, τότε αντιλαμβάνεστε. Αλλά εμείς διερευνούμε αυτά τα δικήματα. Έχουν παραδεχτεί, ας μην πούμε ξανά τα δικήματα, κύριε Σωτηριάδη, έχουν παραδεχτεί αυτοί οι δύο ή προβάλλουν ισχυρισμούς. Δίνουν κάποιους ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνώνται, είναι μέσα στα αναφέρετα δικαιώματα τους και η αστυνομία καλείται τώρα να συγκεντρώσει όλες αυτές τις μαρτυρίες με σκοπό να συμπληρώσει τον ποινικό φάκελο, το οποίο βέβαια θα προωθήσει ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Όταν και εφόσον συμπληρωθούν οι εξετάσεις. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι εξετάσεις γίνονται με γοργούς ρυθμούς, έχει συσταθεί ανακριτική ομάδα και διερευνούμε με πολύ προσοχή όλες τις πληροφορίες και όλες τις μαρτυρίες που έρχονται στην αστυνομία. Να είστε καλά, κύριε Σωτηριάδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας χαιρετώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε στον Νικόλα Ζανέτο για δύο ζητήματα.